Είστε έτοιμες? Ναι. Θα θέλαμε να σας δείξουμε το δωμάτιό μας, γιατί το διάλεξαμε με πολύ προσοχή. Γεια σας κορίτσια και αγόρια. Γεια σας. Τι μέρα είναι σήμερα? Είναι η τελευταία μέρα, το τελευταίο βράδυ που είμαστε στη Ρώμη. Και φεύγουμε για άλλη φορά στην Ιταλία. Και πρέπει σήμερα, σύμφωνα με την παράδοση, να αποφασίσουμε αν μας αρέσει και θέλουμε να ξανάρθουμε ή όχι. Γι' αυτό ήρθαμε στη κοντά να την τρέβει. Να φτιάξουμε γέρματα. Το ένα θα ξανάρθει στην Ιταλία, το άλλο. Όχι. Άμα πετάξει ένα γέρμα, θα ξανάρθει στην Ιταλία. Άμα πετάξει δύο, θα παντρευτεί στην Ιταλία. Και άμα πετάξει τρία, θα παντρευτεί στην Ιταλία. Και εμείς με την άρτη είπαμε να ανοίξουμε το ένα γέρμα, να ξανάρθουμε στην Ιταλία. Τώρα, όσον αφορά τους Ιταλούς, μετά τις συστάσεις του παπά, αποφασίζουν μετά, λίγο μεγαλύτερες. Δεν χρειάζεται να αποφασίσουν από τώρα και έχουμε το κερματάκι μας. Το μεγάλο ή μεγάλη, το μικρό ή μικρή. Είστε έτοιμες? Ναι. Δύο, τρία. Έχω ένα ξαναπάω εδώ. Μπράβο σας! Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στη Ρώμη και είπαμε να κάνουμε το room tour μας. Αργήσαμε, αλλά είχαμε τόσο πολλά πράγματα να κάνουμε και να δούμε και δεν προλαβαίναμε, οπότε τώρα ξαναπακετάραμε να φύγουμε για Σαλέρνο. Ορίστε. Και τελευταία μέρα στη Ρώμη. Θα θέλαμε να σας δείξουμε το δωμάτιό μας, γιατί το διαλέξαμε πολύ προσοχή. Και μας άρεσε πάρα πολύ. Έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, οποία τα λατρέψαμε. Ναι. Τι θα λέγατε να ζούσατε σε ένα αρχαίο ρωμαϊκό ναό μέσα? Ναι. Εμείς το καταφέραμε. Μια κολόνα του λαού. Και άλλοι. Ξέρετε, στη Ρώμη, στις αρχές του αιώνα, βρίσκανε ερείπια ναών και χτίσανε τα σπίτια τους εκεί. Έτσι, στο παλάτι όπου ζούμε και νοικιάζουμε το δωμάτιο, έχει αρχαίο ρωμαϊκές κολόνες. Από μάρμαρο. Και μάλιστα μας λένε και ποιος ναός ήτανε. Ήτανε ο ναός της Ρετζίνας, της Βασίλισσας, δηλαδή της Σύρας για τους Ρωμαίους. Λίγο πιο κάτω είναι και ο ναός του άντρα της, του Δία, του Τζούπιτερ. Και αυτό εδώ το σπίτι μας είναι φοβερό. Είναι φοβερό, όμως δεν είναι το μόνο σημείο εδώ. Ναι. Το βλέπετε αυτό εδώ το τοίχο. Είναι από τα τείχη της Ρώμης. Γι' αυτό και έχουν βάλει και το φωτισμό να τον προσέχουμε, να τον τονίζουμε και ούτε που το κρύψανε. Ακριβώς όπως το χτίζανε οι Ρωμαίοι. Σίγουρα. Κορίτσια. Και εδώ. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Έχει τα γενέθλιά του. Και το ρωμάκι μας. Και το πήρε και εδώ η Αρτεμούλα μας. Αυτό εδώ. Από τη Ρώμη για να πηγαίνει βόλτα για ψώνια. Εδώ κοιμόμασταν εμείς με τον παπά. Ναι, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το ύψος, παιδιά. Κοιμόμαστε και να πηγαίνει χωράντα από δύο μου στο άλλο κρεβάτι. Εδώ είναι η κουζινούλα μας. Είναι φοβερό να δείτε και το στενάκι που ζούμε. Ναι. Για να δείτε πώς έχουν χτίσει μέσα στο ναό. Εδώ, ντουλάπες, μάρμαρο, όπως πάντα. Ναι, έτσι. Αλλά κοιτάξτε, είμαστε σε μια πολύ γραφική συνοικία. Σίγουρα. Σε μια γειτονιά. Wow. Εδώ δεν φαίνεται και πολύ, πρέπει να ανοίξουμε. Οπ. Είναι φοβερά. Και παράθυρα έρχονται σε παράθυρα. Πολύ ωραία. Οπ. Κλείνουμε. Σούπερ. Όπως είπα και πριν, η κουζίνα, ψυγιάκι, τι τρώγαμε, λίγο κρεατάκι, λίγο γιαγουρτάκι, νεράκι. Λίγα μήνα είναι τώρα. Λίγα, λίγα. Θα θέλουμε στον επόμενο. Ναι. Και πάλι τείχος παλιός. Και εδώ είναι φοβερός. Πολύ ωραία. Ακολουθήστε με λίγο, ακολουθήστε με, πάμε στο δωμάτιο των κοριτσιών. Ναι. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το δωμάτιο των κοριτσιών και εδώ δεν χωράνε τα πόδια του μπαμπά, οπότε μας πήραν το καλό το κρεβάτι. Κοιμηθήκαμε εμείς. Καλά κοιμηθήκατε τουλάχιστον εσείς? Τέλεια. Ωραία. Είχαμε τα ρούχα μας εδώ. Εδώ ένα μικρό μπουδουάρ. Έλα τώρα να δείτε όμως, τι εννοώ, ότι έχουν χρησιμοποιήσει όλα τα μέρη του ναού. Ναι. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Ναι. Φανταστείτε. Φανταστείτε. Αυτή ήταν η πόρτα όπως ήταν. Η πόρτα, ναι.
No. Δεν μπορεί να χωρέσει. Δεν απίστευτα, παιδιά. Και η μαμά μπορεί να δείξει και την πίσω πλευρά. Ναι. Και απ' έξω. Η κολόνα. Η κολόνα, παιδιά. Που είδαμε και μέσα. Α, να δω. Πολύ αρχαίο. Πολύ αρχαίο διαμέρισμα, παιδιά. Και βέβαια. Το μπάνιο μας, παιδιά. Εδώ. Το ντουσάκι μας. Πολύ ωραίο. Κάνουμε ντους 100 φορές τη μέρα. Από τη ζέστη. Πάρα πολύ. Αυτό ήταν το μικρό μας room tour. Ναι. Δεν έχουμε πολλά να δείξουμε. Κάτι ακόμα θέλω να πω, ότι όλα τα παλάτσο στην Ιταλία δεν είχαν κολόνες και πατώματα. Είχαν ξύλινα πατώματα μεταξύ τους διαχωρίζονται. Στο μέσα δωμάτιο το έχουν καλύψει, όμως εδώ το έχουν αφήσει. Ναι. Αυτά, παιδιά, είναι τα ξύλα που χρησιμοποιούσαν παλιά. Δεν έχει αλλάξει τίποτε, απλά τα συντηρούν όσο μπορούν. Έχει δροσιά το σπίτι, πάντως. Επειδή έχει πάρα πολύ πέτρα. Και εμείς τώρα θα ετοιμαστούμε και θα πάμε να πάρουμε τρένο και να πάμε Σαλέρνο. Επειδή στο Σαλέρνο είναι η κολλητή μας και η είναι η κολλητούλα μας, η κουμπάρα μας και η βαφτιστήρα μας, η μικρή Κωνσταντίνα. Πέρασε ο καιρός και θέλουμε να τη δούμε πάρα πολύ. Έχουν περάσει 8 με 9 μήνες. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ευχαριστηθήκαμε πολύ τη Ρώμη. Όχι μόνο τα αρχαία και τα υπόλοιπα, δηλαδή πρέπει να βρεις και βρήκαμε λίγο χρόνο και περπατήσαμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να περπατάς σε παλιά σπιτάκια, ανάμεσα από πλατείες, σημεία και να τρως πολύ παγωτό στη Ρώμη. Και γρανίτες. Είναι πολύ ωραία. Δύο, αλλά αφού μουρλάμε τα παγωτά. Εγώ φταίω. Τα λέμε, παιδιά, λοιπόν, στο Σαλέρνο. Ή στο τρένο. Πάντως, αν σας αρέσει το βιντεάκι μας, μην ξεχάσετε να μας βάλετε like! 20.000 like! Like, like! Και να γραφτείτε στα κανάλια, αριά, μην σας στέλνουμε πολλά φιλιά! Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας! Γεια σας!